Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα καθημερινά. Ο Δήμος Ναυπακτίας, βαδίζοντας τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, έχει μεταξύ άλλων ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, αποβλήτων συσκευασίας, αλουμινένιων, γυάλινων, χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών και συσσωρευτών. Δίνοντας τη δέουσα προσοχή στη διαχείριση των απορριμμάτων του, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του. Από την πλευρά μας ως Δήμος Ναυπακτίας κάνουμε αρκετές δράσεις ώστε να αντιστρέψουμε στο μέτρο του δυνατού αυτό που μας αναλογεί. Ο Δήμος Ναυπακτίας στο κομμάτι της ανακύκλωσης εντείνει την προσπάθειά του καθημερινά. Έχει δημιουργήσει πολλά ρεύματα. Ξεκινάμε από τους βασικούς, τους πράσινους κάδους που είναι για τα ασύμμυκτα σκουπίδια. Πάμε στους μπλε κάδους που μεταφέρουν το πλαστικό και το μέταλλο, όπου πάνω από 1.500 τόνους στέλνουμε στην ανακύκλωση. Μετά έχουμε τους καφέ κάδους, έχουμε τους κάδους για γυαλί, που μαζεύουμε περίπου 120 τόνους γυαλί το χρόνο για επανακύκλωση. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα επιπλέον ρεύμα τα διαπόβλητα που κάναμε την ημερίδα πριν 10 μέρες στο κτίριο Ναυπακτία. Και τώρα πρόσφατα, εχθές, τοποθετήσαμε μοβ κάδους για είδη ρουπισμού. Θέλω να πω ότι ο Δήμος Ναυπακτίας έχει ψηλά στην ατζέντα του τα περιβαλλοντολογικά έργα. Μπορείτε να βλέπετε την αποχέτευση του αντιρρίου που τελειώνει, ένα πολύ σημαντικό έργο. Ετοιμάζει άλλες δύο περιοχές να προκειμένου να εντάξει προγράμματα όσον αφορά τις αποχετεύσεις. Να στηρίξουμε έτσι την ποιότητα των θαλασσών μας. Και όχι μόνο αυτού του είδους, και ακόμα και ο αμύαντος που αντικαθιστάμε αυτές τις μέρες, και αυτό έχει το δικό του αποτύπωμα. Και η Δημοτική Αρχή της Ναυπάκτου όμως δίνει μεγάλο βάρος στις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, στη διαλογή, στην πηγή και στις πολιτικές ανακύκλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά κάδοι συλλογής ρούχων και υποδημάτων σε συνεργασία με την εταιρεία Resicom. Πρόκειται για κάδους μοβ χρώματος, τους οποίους οι δημότες μπορούν να αφήνουν παλιά ρούχα, παλιά ζευγάρια υποδημάτων, λευκά είδη και αξεσουάρ, τα οποία μετέπειτα θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση. Έχουμε τοποθετήσει σε 20 σημεία μοβ κάδους. Έχουμε ξεκινήσει από τη Δάφνη, στο Λιγιά, πάρα πολύ στην Άφακτο, δύο στο Αντίριο, ένα στη Χάλκια, στο Γαλατά, δίπλα σε σχολεία κυρίως στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο δημοτικό, στο δεύτερο γυμνάσιο, στο ΕΠΑΛ, δίπλα στο ΚΤΕΛ. Προσπαθούμε έτσι σε επίκαιρα, να το πούμε, σημεία να έχουμε τοποθετημένους αυτούς τους κάδους προκειμένου να ενισχύσουμε την ανακύκλωση. Εμείς καθημερινά προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία μας και ιδιαίτερα τα παιδιά μας στην περιβαλλοντολογική εκπαίδευση. Θεωρώ, τουλάχιστον στις μικρότερες ηλικίες, είναι σημαντική η ανταπόκριση. Πώς χρησιμοποιούνται οι μοβ κάδοι? Τοποθετείτε τα ρούχα ή τα παπούτσια ή άλλα υφασμάτινα προϊόντα σε μια καθαρή τσάντα. Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι τραβηγμένη μέχρι κάτω και τοποθετήστε την τσάντα σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σπρώξτε το γερούλι προς τα πάνω και βεβαιωθείτε ότι η τσάντα βρίσκεται μέσα στον κάδο. Μετά τη διαλογή, τα καλύτερα ρούχα προσφέρονται δωρεάν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Περαιτέρω ο ρουχισμός διατίθεται για την κάλυψη βασικών αναγκών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι φυσικές καταστροφές. Το υπόλοιπο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του υλικού, τα κατάλληλα για επανάχρηση ρούχα ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού.